Από αυτό το τραπέζι, έχουμε πει ότι θα πρέπει να απαντάμε σωστά, σοβαρά, χωρίς κορώνες, αλλά επί της Άρα λοιπόν, το γιουρούσι του κύριου Ερντογάν πολύ σωστά απάντησε αυτή τη στιγμή η ελληνική πλευρά και είπε ότι αυτό ο βηματισμό, αυτό το περπάτημα από το γιουρούγιου, βγαίνει ε, η λέξη γιουρούσι, προφανώ θα πάει με την όπισθεν, διότι όπω καταλαβαίνετε, ξέρετε, όταν λένε γιουρούσι οι Τούρκοι, στα τουρκικά, επί ουσία, εννοούμε μια απελπισμένη έφοδο. Mm -hmm. Απελπισμένη. Άρα, η έννοια του απελπισμένου τι είναι, είναι ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, στην οποία πλέον ο ίδιο έχει βάλει τον εαυτό του, φυσικά στην προκειμένη περίπτωση, mm -hmm. και είναι πολύ δύσκολο να φύγει και να απελευθερωθεί. Mm -hmm. Απλά η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να είναι σοβαρή, αλλά και να απαντήσει εκεί που πρέπει. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να απαντήσει. Mm -hmm. Και νομίζω ότι. Καλώ απαντήσαμε, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ο, ο κύριο Ορτογάν, όταν είπε θα κάνουμε γιουρούσι, θα κάνουν οι τρελοί Τούρκοι γιουρούσι, είπε. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Ο τρελό σημαίνει ότι βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, είναι θολωμένο, επιβεβαιώνει τη λέξη γιουρούσι, και βέβαια μα υπενθυμίζει αυτό που είπε ο, ο Γεώργιο Παπανδρέο τη δεκαετία του 1960, ότι αν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου διότι είναι τρελή. Mm -hmm. Εμεί θα αναγκαστούμε να εισέλθουμε. Αυτό είπε η ελληνική πλευρά για πρώτη φορά επί τη ουσία, δια τα πλέον επισήμων χιλιών. Και βέβαια οι Τούρκοι, όπω καταλαβαίνετε, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι θα απαντήσουμε. Του αυξάνουμε την αβεβαιότητα του τι θα γίνει και τη βεβαιότητα ότι θα γίνει. Νομίζω ότι λίγο πολύ οι εκλογέ οι τουρκικέ με τι ελληνικέ θα πέσουν μαζί. Τουλάχιστον ίσω ο δεύτερο γύρο ο ελληνικό mm -hmm. να πέσει με τι προεδρικέ εκλογέ εκεί μέσα Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για την Τουρκία να κάνει κάτι πολύ ε, προκλητικό τι τελευταίε εβδομάδε. Mm -hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Φεβρουάριο είναι κρίσιμο μήνα, αλλά όταν θα πάμε στι τρει-τέσσερι εβδομάδε πριν από τι εκλογικέ αναμετρήσει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm -hmm. ε, από εκεί και ύστερα, όμω, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει στρατηγική απέναντι στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσει να, να κάνει αυτό που θέλει όταν θα μα βρει και αν θα μα βρει αδύναμο.